Πανοσιολογιότατε, κύριε εκπρόσωπε του Αντιπεριφερειάρχη, κύριε εκπρόσωπε του Δημάρχου, κύριε Αντιπρίτανη, κύριε Κοσμήτορα, καθηγητές μας, σεβαστές αρχές, πρωτοετοί σπουδαστές, γονείς των τελειοφύτων, κυρίες, κύριοι και αγαπητοί συμφοιτητές, καλημέρα σας. Την σημερινή εκδήλωση παρουσιάζουν η Θεοδωρίδου Μαρία και η Παπαδοπούλου Ανδρονίκη. Πανοσιολογιότατε, θα ήταν τιμή μας να απευθύνετε ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα σας σε όλους σας. Εκπροσωπώντας το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κύριο Θεόκλητο, σας μεταφέρω πρώτον τα θερμά συγχαρητήρια για την απόκτηση του πτυχίου που παίρνετε σήμερα και είναι μια από τις καλύτερες και σημαδιακές ημέρες της ζωής σας και σας εύχεται ολόψυχα επίσης στη νέα σας ζωή ως ακαδημαϊκοί πολίτες πλέον να έχετε επιτυχίες, καλή στη διαδρομία και όταν βρίσκεστε σε δύσκολες στιγμές, δεν είναι τίποτε υπερήφανο το να γονατίσετε και να προσευχηθείτε στο Θεό, ώστε οι δυσκολίες αυτές της ζωής σας να περάσουν και να δοθούν λύσεις. Μεταφέρω επίσης τα θερμά συγχαρητήρια στους γονείς των νέων πτυχιούχων, που τόσο κοπίασαν τόσα χρόνια, έβαλαν βαθιά το χέρι μέσα στη τσέπη τους για να έχετε εσείς την άνεση και τη χαρά να σπουδάζετε για να πάρετε αυτό το πολύτιμο πτυχίο για τη ζωή σας. Τέλος, συγχαρητήρια και στους άξιους καθηγητές σας που κατόρθωσαν να επιδώσουν σε εσάς όχι μόνο την ξέρει επιστημονική γνώση, αλλά καθόλου τα χρόνια της φοίτησής σας να σας βοηθούν και να σας δείχνουν τον τρόπο πώς θα μπορέσετε αυτά που μάθατε, αυτές τις γνώσεις, να τις εφαρμόσετε στη ζωή σας. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε εκπρόσωπε του Περιφερειάρχη μας, κύριε Αντιπρίτανη και κύριε Κοσμήτωρα και κύριοι καθηγητές, πρέπει να νιώθετε υπερήφανοι που σήμερα δίδετε αυτό το πτυχίο στα παιδιά σας και εσείς τους γνωρίζετε καλύτερα ότι αυτά θα μπορέσουν να σας βγάλουν ασπροπρόσωπους στη ζωή τους. Και αυτό εύχομαι και εγώ ολόψυχα. Και πάλι συγχαρητήρια. Παρακαλούμε τον εκπρόσωπο του Αντιπεριφερειάρχη να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητά μου παιδιά μου, φοιτητές, θα ήθελα να σας συγχαρώ ως τιμόμενα πρόσωπα της σημερινής εκδήλωσης. Θα σας εκφράσω τα συγχαρητήρια του Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας που καταφέρατε να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας. Να συγχαρώ τους εκπαιδευτικούς που βοήθησαν να φτάσετε εδώ. Αλλά επιτρέψτε μου να σας παρακαλέσω κιόλας να μπορέσετε να προσφέρετε στην σημερινή κοινωνία της κρίσης, στη σημερινή κοινωνία που έχει ανάγκη την πρωτογενή παραγωγή, να προσφέρετε αυτά που μάθατε. Δυστυχώς η γεωργία δεν φημίζεται για το πολύ υψηλό της επίπεδο. Στηρίζεται όμως στον αγώνα, το καθημερινό μόχθο των αγροτών που μπορείτε να είστε δίπλα του και να τον βοηθήσετε να εξελιχθεί, να προσφέρει και να βγάλει την χώρα μας από την κρίση. Σας ευχαριστώ. Παρακαλούμε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φλόρινας να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλή σας μέρα και από μένα, δεν σας κουράσω. Ως πρόεδρος του Δημοτικού
Δημοτικού Συμβουλίου Φλόρινας, να χαιρετήσω και εγώ την εκδήλωση. Να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Φλόρινας κ. Γιάννη Σκόμπλου, καθώς και όλων των Δημοτικών Συμβούλων. Αρχικά να πω ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στους φοιτητές που παίρνουν σήμερα το πτυχίο τους. Ελπίζω να είστε εξοπλισμένοι με δύναμη, με γνώσεις, με υπομονή, με αγάπη για αυτό που θα κάνετε. Και επίσης σας εύχομαι να αναλαμβάνετε πάντα την ευθύνη των πράξεών σας. Να πω συγχαρητήρια στους καθηγητές σας που σας μετέδωσαν όλες αυτές τις γνώσεις και σας εξόπλισαν έτσι ώστε να κάνετε σωστά το επάγγελμά σας στο μέλλον. Επίσης, πολλά συγχαρητήρια στο τέλος θα δώσω στους γονείς, οι οποίοι στηρίζουν τα παιδιά σας και ψυχολογικά και οικονομικά, παρόλη αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας. Και πάλι συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια. Παρακαλούμε τον κοσμήτωρα της σχολής, κύριο Ψινιά Ιωάννη, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Γεια σας και από μένα, όσο οδηγιώτατε, πρόσωποι των τοπικών αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί μας φοιτητές, θα ήθελα να σας εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και εγώ, γιατί φτάσετε στο τέλος ενός πολύ δύσκολου δρόμου, ο οποίος κάτι που έγινε δυνατό, γιατί είχατε πολύ καλούς συμπαραστάτες και αναφέρομαι όχι τόσο σε εμάς, όσο στις οικογένειές σας, στις οποίες αξίζουν ένα πολύ μεγάλο μπράβο, γιατί ήταν αυτοί οι οποίοι σας στήριξαν για να μπορέσετε να είστε σήμερα εδώ και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί σας. Εύχομαι να αποδειχτείτε πολύ καλύτεροι από εμάς και να λύσετε πολύ καλύτερα τα προβλήματα που θα συναντήσετε στη ζωή σας από τον τρόπο με τον οποίο τα επιλύσαμε εμείς. Και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Αποχαιρετισμός των τελειοποίητων σπουδαστών από την καθηγήτρια του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, κυρία Λαζαρίδου Θεανό. Πανοσολογιότατε, σεβαστές αρχές, κύριε Αντιπρίτανη, κύριε Κοσμήτωρα της Σχολής, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Έφτασε επιτέλους η πολυπόθητη ημέρα της ορκομοσίας, η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας μέχρι τώρα. Βρίσκεται στο επιτυχημένο τέρμα μιας μακράς πορείας, στο τέλος μιας μακράς προσπάθειας, ταυτόχρονα όμως και στην ελπιδοφόρο απαρχή μιας νέας εξόρμησης. Φτάνοντας κανείς στο τέλος μιας πορείας, γυρνά πίσω ικανοποιημένος και βλέπει τον δρόμο που διάβηκε για να φτάσει ως εκεί. Το ίδιο κάνετε κι εσείς τώρα, με την ευκαιρία αυτή που φτάσετε στο τέλος της πορείας της φοιτητικής σας ζωής. Η σκέψη σας τώρα, η σκέψη μας τώρα, είναι απολογιστική και κριτική για όσα έγιναν και για όσα τυχόν δεν έγιναν. Κριτική και αυτοκριτική κάνουμε για το αν το Ίδρυμά μας ανταποκρίθηκε στο έργο του και αν η σημερινή απόφοιτή μας είναι σωστά καταρτισμένη και έτοιμη να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καιρών. Εμείς από την πλευρά μας δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις και πιστεύω ότι με τις γνώσεις μας και την πείρα μας πετύχαμε το στόχο μας σε μεγάλο βαθμό. Ο σπόρος που ρίξαμε βλάστησε και έδωσε καρπούς. Σήμερα οι κόποι σας και οι προσπάθειές σας ανταμείβονταν. Κάνοντας τον απολογισμό σας, αισθάνεστε δικαιωμένοι. Τώρα πια συγκαταλέγεστε στους πτυχιούχους της σχολής μας. Φτάσατε λοιπόν στο τέλος αυτού του συναρπαστικού ταξιδιού. Από αύριο όμως σας ανοίγεται ένας καινούριος δρόμος. Ο δρόμος αυτός δεν θα είναι εύκολος, θα είναι μακρύς και ανηφορικός. Αυτή η κρίσιμη καμπή της ζωής σας πραγματοποιείται σε μια δύσκολη συγκυρία, όπου η τεράστια οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώνει η χώρα μας κυριαρχεί στην καθημερινότητά μας. Αυτή η κρίση, συνδυασμένη και με τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, ειδικά ανάμεσα στους νέους, οδηγεί τους τελευταίους πίσω στην ύπαιθρο και στην ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα. Αυτό όμως, για να οδηγήσει σε μια πραγματική έξοδο από την κρίση και ανάκαμψη της οικονομίας, προϋποθέτει μια σωστή οργάνωση και φυσικά σωστή καθοδήγηση από τους γεωπόνους. Ο ρόλος σας λοιπόν και οι ευθύνες σας είναι μεγάλες στην προσπάθεια ο πρωτογενής τομέας να γνωρίσει την ανάπτυξη που του πρέπει. Αυτό όμως εσάς δεν πρέπει να σας τρομάζει, δεν είστε άοπλοι,
με τις γνώσεις που εφοδιαστήκατε και με όσες είστε σε θέση να προσθέσετε, γιατί η γνώση είναι και προσωπική υπόθεση του καθενός, θα ανταποκριθείτε στις ανάγκες της επιστήμης και τις απαιτήσεις της σταδιοδρομίας που θα ακολουθήσετε. Στην καινούργια σας ζωή, εμείς οι δάσκαλοί σας θα εξακολουθήσουμε να είμαστε κοντά σας. Άλλωστε, η σχέση που δημιουργήθηκε ανάμεσά μας δεν τελειώνει με το πτυχίο, είναι άρρηκτη και συνεχίζεται. Για μας είστε τα παιδιά μας και εννοείται πως δεν μπορούμε να σας ξεχάσουμε ποτέ. Για σας είναι οι δεσμοί με την νεότητά σας και με τη φοιτητική σας ζωή. Εμείς θα παρακολουθούμε έστω και νοερά κάθε σας βήμα και θα καμαρώνουμε για κάθε σας επιτυχία. Εσείς είστε ο καθρέφτης των προσπαθειών μας, ο γνώμονας της αποδοτικότητάς μας, η ζωντανή απόδειξη για τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα του ταπεινού μας έργου ως δασκάλων. Δεν οφείλετε ευχαριστώ σε εμάς. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Απέναντίας, οφείλετε ένα τεράστιο ευχαριστώ στους γονείς σας, που όλα αυτά τα χρόνια σας στήριξαν, σας συμπαραστάθηκαν υλικά και ηθικά, παρέμεναν αρρωγοί στην προσπάθειά σας. Τελειώνοντας αυτές τις λίγες σκέψεις, θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ ολοκληρωτική επιτυχία. Η χαρά μας θα είναι μεγάλη όταν θα βλέπουμε να προχωράτε μπροστά στη ζωή σας και να υπηρετείτε αποτελεσματικά την ελληνική κοινωνία και την πατρίδα. Συγχαρητήρια και πάλι. Παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι μόλις παίρνουν το πτυχίο τους να επιστρέφουν στη θέση τους μέχρι να ολοκληρωθεί η τελετή της ορκωμοσίας. Ορκωμοσία, απονομή πτυχίο. Παρακαλούμε την Ανδρέου Ευαγγελία, πτυχιούχο του Τμήματος Τεχνολόγων και Οπώνων, κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής με βαθμό πτυχίου 9 και 8 εκατοστά, να εγγονίσει ένα σύντομο λόγο την μέρη των τελειώσεων σπουδών και στη συνέχεια να απογείλει τον όρκο. Κύριε εκπρόσωπε του Περιφερειάρχη, κύριε εκπρόσωπε του Δημάρχου, κύριε Αντιπρίτανη, κύριε Κοσμήτορα, καθηγητές μας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες, κύριοι και αγαπητοί φοιτητές, καλημέρα σας. Μιλώντας εκ μέρους όλων των τελειοφύτων, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις οικογένειές μας, που είδα συμπαραστάτες και αρρωγή στη διάρκεια των σπουδών μας. Επίσης, να ευχαριστήσω τους καθηγητές μας για τις γνώσεις που μας μετέδωσαν και τα υπότια που μας προσέφεραν. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το σημείο στην προσωπική μου εμπειρία από την φοιτητική μου σχολή. Ασκώ το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και υπήρξα κατακτήρια φοιτήτρια. Οι σπουδές μου ξεκίνησαν ως πρόκληση να εξερευνήσω έναν τομέα άγνωστο για μένα. Αυτό που διαπίστωσα ήταν ότι πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη και δυναμική επιστήμη και πως η ανάγκη για μάθηση είναι μια διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους σας που μας θυμίσατε με την παρουσία σας και να ευχηθώ με τη σειρά μου, συμφοιτητές μου, καλή σταδιοδρομία. Σας ευχαριστώ. Τελειώνοντας τις σπουδές μου σε αυτό το ίδρυμα, οφείλω και ταυτόχρονα επιθυμώ να διαβεβαιώσω ευσυνείδητα όλους τους φορείς του ΤΕΗ ότι θα υπηρετώ και θα θεραπεύω τις αξίες τις τέχνες και την επιστήμη των οποίων έγινα γνώστης. Με ανοιχτό πνεύμα, θα μελετώ και θα αποδέχομαι κριτικά, όλες τις εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και τον πολιτισμό, και με ανταλλάγματι βούληση, θα εντάσσω το ειδικό στο γενικό συμφέρον. Ως υπεύθυνος πολίτης, για το καλό της πατρίδας μας.
Υπόσχομαι στην ελληνική κοινωνία, ότι θα υπηρετήσω ιδιωτελώς και με όλες μου τις δυνάμεις, την εθνική ανεξαρτησία, την ειρήνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη, σεβόμενος πάντα, το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Και ότι θα αγωνιστώ με αφοσίωση, για τη διαφύλαξη και συνέχιση των ιδανικών, των παραδόσεων, και των εθίμων του έθνους μας.